Παραγιαννίδης κάτω από τα goalpost. Ο Μουφ θα σουτάρει και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Καραγιαννίδη. Και έτσι στο 35ο προς 36ο λεπτό του αγώνα, με τον πέναλτι αυτό του Μουφ, έχουμε το 1-1. Ο Μουφ το σουτ, γκολ, να το 1-1, 0-1 για τα Γιάννενα με το σέρβο. Το 0-1 για τα Γιάννενα στο 36ο λεπτό. Ο Μουφ λοιπόν από πλάγια θέση μέσα στην περιοχή θα πάρει την μπάλα με δυνατό σουρτό σουτ, θα νικήσει το Γιαλεσάκι. Ο Σδένκο Μουφ, ο 21χρονο σέρβος, αντίπαλος του Γιαλεσάκι. Το γκολ το δεύτερο του Μουφ, το τέταρτο της ομάδας του. Καραβιακός Γιάννενα 0-4, μια εκπληκτική εμφάνιση των Ιωαννίνων. Μουφ. Ο Μουφ τώρα, έτοιμος για το χάτρικ ο Μουφ, πέρασε. Χάτρικ από το χωρευτή των Ιωαννίνων. 0-7, είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει, είναι εκπληκτικό. Ο Μουφ σημειώνει τρίτο γκολ. Το γκολ αυτό στο 44ο λεπτό της επανάληψης. Και για να δούμε αν θα είναι το 1-0 για τον Πας Γιάννενα. Μουφ απέναντι στο Πικούδη, Μουφ εκτελεί και μπάλα out. Χάνεται λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία από τον Σέρβο, τον Σδένκο Μουφ. Και βέβαια οι Γιαννιώτες φύλαθλοι χειροκροτούν τον Μουφ, παρότι έχασε αυτό το πέναλτι. Θα γίνει τελικά το γύρισμα, τα κανούλες μέσα στην περιοχή, η σέντρα για τον Μουφ. Μουφ το στο πάρισμα, Μουφ προσπαθεί να κάνει το σούτ, μπάλα στα δίχτυα. Να λοιπόν το 1-0. Ο Σέρβος εξελιώνεται για το χαμένο πέναλτι. Τον βλέπετε να πανηγυρίζει και τα χειροκροτήματα από τους φιλάθλους. Το γύρισμα που έγινε από τον Βότσικα. Μουφ, Μουφ στις εξέδρες. Φαίνεται ότι είναι δινοσκόρερ. Είναι ένας παίκτης, θα έλεγα, που φαίνεται από μακριά. Και πραγματικά τον απολαμβάνουν οι Γιαννιώτες φίλαθλοι. Μέσα στην περιοχή το στοπάρισμα, ο ελιγμός απέφυγε τον αντίπαλο, κανένα περιθώριο στον Πικούδη, το δυνατό βολέ κυριολεκτικά τον εκτέλεσε. Ανθόπουλο στο 33 του και πλέον συνεχίζει να αγωνίζεται. Έξω έχει μπαλιά για τον Μιλόγεβιτς, Μιλόγεβιτς ξανά για τον Μουφ, Μουφ το πλασάρισμα και 2-0. 2-0 λοιπόν με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Καταπληκτική προσπάθεια των δύο Σέρβων, σερβικής δημιουργίας αλλά και εκτέλεσης. Μουφ Μιλόγεβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Μουφ θα πλασάρει τον Πικούδη. Πολύ ωραία τελικά από δεξιά για τον Ευθυμιάδη. Ευθυμιάδης τώρα κοντά το Μαυρέας. Βαθιά παλιά στην περιοχή. Μουφ και φαγιά και γκολ. Ναι, ακριβώς το 46ο λεπτό. Ένα καταπληκτικό γκολ από τον Σέρβο παίκτη του ΠΑΣ, που φέτος έχει καταπλήξει με τις εμφανίσεις του, τόσο τους φιλάθλους του ΠΑΣ Γιάννενα, αλλά και όλους αυτούς που μέχρι στιγμής είχαν την τύχη να τον παρακολουθήσουν. Ένα εκπληκτικό γκολ. Είναι το 7ο γκολ για τον Μουφ στο πρωτάθλημα της δεύτερης ειδικής κατηγορίας. Μιλόγεβιτς προσπαθεί να βρει τον Μουφ στην περιοχή. Μουφ μπαίνει στην περιοχή. Μουφ πάρα πολύ κοντά στον γκολ. Μουφ, Μουφ και 2-0. Μουφ και 2-0. Ναι, είναι το 2-0 ακριβώς στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο καταπληκτικός Μουφ γράφει το 2-0. Μια εκπληκτική ενέργεια του Μουφ. Ξεσηκώνει στην κυριολεξία τους 4.000 θεατές που βρίσκονται σήμερα στο εθνικό στάδιο της πόλης μας. Σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Λάπας, πολύ κοντά ο Βιτσορίνης, τελικά Μουφ, Μουφ και τον γκολ. Ναι, στο 26ο λεπτό ο Μουφ, ο δεινός πόρερ των γηπέδων της Λίγα Ελληνικής Κατηγορίας, γράφει το ΠΑΣ για ένα καμπάλα 1-0. Τσελεμπής και Μάλιος τώρα κάνουν ένα φρόχειρο τείχος. Μιλόγεβιτς. Μιλόγεβιτς, Μουφ και 2-0. Η αρχή μου και πάλι γονεί την ατμόσφαιρα εδώ στο εθνικό.
ομάδες της πόλης μας. Ακριβώς το 8ο λεπτό του δεύτερου χρόνου, μετά από μια υπέροχη εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά του Μιλόγεβιτς, το Μουφ κέρδισε την κεφαλιά από τον πανίψιλο προσωπικό αντίπαλο του Αφιλικόπουλου και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσούμιτς, γράφοντας το Φας Γιάννα Καβάλα 2-0. Ακριβώς 12 λεπτά παιχνιδιού, Μουφ δυνατό βολέ και το 3-0. Η παλιά πέρασε, η σέντρα έγινε, για να δούμε το Μουφ υπερβολή και το γκολ. Να το 1-0 από τον Σδέμκο Μουφ. Είναι ο παίκτης που μυρίζει την μπάλα, θα έλεγα το γκολ, επιτρέψτε μου την έκφραση στην ποδοσφαιρική ορολογία. Έβαλε το πόδι του, η προβολή, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Μανίκας, ήταν εξ επαφής, μια δυνατή σέντρα. Και εκεί λοιπόν που δεν περιμέναμε να γίνει κάτι το ιδιαίτερο, ο Σδένκο Μουφ, ο ποδοσφαιριστής που φέτος χαρίζει πολύ μεγάλες στιγμές στους γιαλιώτες φιλάδρους, ακούτε τι γίνεται στις εξέδρες, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγει το σκορ, ακριβώς το 8ο λεπτό του αγώνα. Αυτή τη στιγμή ο Μουφ εκτελεί και είναι το 1-1 εδώ στη Λαμία. Η ομάδα των Ιωαννίνων ισοφαρίζει σε 1-1 με τον Μουφ στο 30ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου.